Γεια σας φίλοι μου. Θα κάνουμε ένα μίνι πυροσβεστικό. Θα χρειαστούμε ένα θερμοσύφωνο, παλιό, ή ακόμα, πιστέψτε με, και καινούργιο να αγοράσετε, αξίζει. Λοιπόν, μία βάνα, μία βρύση, ένα κομμάτι λάστιχο και 10 μέτρα να είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και θα χρειαστούμε από μία σαμπρέλα, θα κόψουμε τη βαλβίδα. Και μια βίδα την οποία θα τοποθετήσουμε αργότερα για να βάζουμε μέσα αέρα. Λοιπόν, πώς θα γίνει η δουλειά τώρα. Το θερμοσύφωνο έχει δύο. Μία είσοδο, μία έξοδο. Η είσοδο είναι από εδώ, που δεν μπαίνει το σίδερο. Η έξοδο είναι αυτή. Από εδώ μπαίνει το κρύο το νερό, από εδώ παίρνουμε το ζεστό το νερό. Εντάξει, τώρα τι θα κάνουμε εμείς. Από εδώ θα πάρουμε το νερό. Έτσι, από εδώ θα βάζουμε αέρα. Από εδώ θα πάρουμε το νερό που δεν πάει μέσα αυτό. Έτσι, και από εδώ θα βάζουμε τον αέρα. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα τοποθετήσουμε και σε ένα, με δύο ρόδες, ένα καροτσάκι για να μπορούμε να το μεταφέρουμε. Να μην ξεχάσουμε, έτσι, εδώ που δεν μπαίνει το σίδερο θα βιδώσουμε για να πάρουμε το νερό, εντάξει. Βάζουμε κανάβι ή τεφλόν για να μην έχουμε διαρροές. Βάλαμε τη βρύση, μία βάνα, εδώ με ένα ταφ και εδώ θα βάλουμε τώρα τη βαλβίδα, έτσι, με ένα λαστιχάκι. Βάζουμε μέσα τη βαλβίδα, σε αυτή τη βίδα με την τρύπα, και βάζουμε και ένα λαστιχάκι μετά, έτσι, για να σφίξει πιο καλά, να μην έχουμε διαρροή. Σφίγουμε καλά. Βάζουμε νερό μέσα, ανοίγοντας τη βάνα πίσω, έτσι. Βλέπετε ότι έχει γεμίσει. Κλείνουμε τώρα. Τώρα υπάρχει μία άλλη διαδικασία. Τώρα θα ανοίξουμε τη βάνα, ανοίγοντας την άλλη, για να φύγει περίπου 10 λίτρα νερό από μέσα. Εντάξει, πάρτε ένα κουβά και κοιτάξτε να φύγει 10 λίτρα νερό από μέσα, για να βάλουμε μετά αέρα. Ο αέρας θα είναι περίπου, μέχρι εδώ θα έχει αέρα. Οπότε πιέζοντας το νερό θα έχουμε μεγάλη πίεση. Με ένα κουβά μπορείτε να το μετρήσετε, έτσι. Εγώ τώρα το βάζω στο περίπου. Πρέπει να είμαστε εντάξει. Κλείνουμε τις βάνες και τώρα θα βάλουμε αέρα. Βάζουμε αέρα. Περίπου 30 με 40 λίμπρες. Έτσι. 30 με 40 λίμπρες. Μέσα θα βάλουμε αέρα. Είμαστε εντάξει. Τώρα βάζουμε το λάστιχο στη βάνα κανονικά εδώ. Θα βάλουμε ένα σφιχτηράκι. Εδώ μπροστά στο λάστιχο, από σύριγγα, έτσι, μπορείτε να κόψετε ένα κομμάτι και να το βάλετε μέσα. Έτσι ακριβώς. Οπότε, όταν ανοίγουμε τη βάνα, η πίεση είναι υπερβολική.
Για να δούμε πόσα μέτρα πάει. Φτάνουμε περίπου στα 10, 12, 13 μέτρα. Έχει και αέρα που φυσάει προς τα δω τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ το θερμοσύμφωνο μπορεί να μας σώσει από μια ολέθρια καταστροφή. Εντάξει, κάθε ένας στο σπίτι μας πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο. Δεν παθαίνει τίποτα ποτέ. Συμπληρώνουμε τον αέρα κάπου αν χρειαστεί. Εντάξει, είμαστε σίγουροι ότι θα σβήσουμε τη φωτιά. Πιστέψτε με, έχω πάθει μεγάλη ζημιά, κάει και κάποτε το σπίτι μου. Εάν είχα αυτό εδώ, δεν θα καιγότανε. Ο πυροσβεστήρας δεν έφτανε στο σημείο που ήταν πάνω. Από τον απορροφητήρα πήρα φωτιά. Έτσι. Είναι τέλειο. Παιδιά, κάντε το. Να μην χρειαστεί ποτέ. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μερικά άτομα που ζητάνε κάτι κατασκευές που τις έχω κάνει. Αν θέλετε να μπείτε στη σελίδα μου που είναι τα βίντεο όλα, πατήστε πάνω στη φωτογραφία μου. Εκεί θα σας πάει σε μια άλλη σελίδα. Εκεί πέρα έχει τα βίντεο. Πατάς τα βίντεο, έτσι κλικάρεις τα βίντεο και θα σας πάει αμέσως στη σελίδα μου με τα βίντεο. Να είστε καλά παιδιά και κάντε το. Μίνι πυροσβεστικό.